Είναι τα πρώτα δευτερόλεπτα μετά τη μοιραία σύγκρουση του λεωφορείου που έμελε να γίνει ο φλεγόμενος τάφος για δεκάδες προσκυνητές που μετέβαιναν στη Μέκα. Μια τραγωδία που επισφράγισε με τον πιο φρικτό τρόπο την πρώτη εβδομάδα του Ραμαζανιού στη Σαουδική Αραβία. Ώρα 4 το απόγευμα και το λεωφορείο που ήταν γεμάτο με επιβάτες παρεξέκλεινε τις πορείες του πάνω σε γέφυρα στην Άκα Μπασάρ. Προσέκρουσε στο κυκλίδωμα και αφού ανατράπηκε τυλίχτηκε στις φλόγες. Αιτία, μια μηχανική βλάβη σε έναν ούτως ή άλλως επικίνδυνο δρόμο. Οι Ερυθρέμις, Έλληνος και μονάδες της πολιτικής άμυνας παίρνουν στο σημείο και αφού σβήνουν την πύρινη λέλαπα, ανασύρουν από το κουφάρι του λεωφορείου απανθρακωμένες σωρούς και καυματίες που γλίτωσαν από θαύμα. Ο απολογισμός δραματικός. 20 άνθρωποι καήκαν ζωντανοί και τουλάχιστον 30 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Κάποιοι δίνουν κυριολεκτικά μάχη για τη ζωή τους. أو تواجدت مع أحد المصابين وهو بحالة طيبة ولله الحمد هناك خدمات طبية متكاملة تقدم لهم بالتأكيد ويعني معظم هذه الحالات هم يعانون من حروق تجاه الحريق الذي صار في هذه الحافلة. Πρόκειται για άλλο ένα δυστύχημα που σύμφωνα με τα σαουδαραβικά μέσα ενημέρωσης αναδεικνύει ευρύτερα την ελλειπή ασφάλεια στο οδικό δίκτυο κυρίως το μήνα του Ραμαζανιού. Η μεταφορά πιστών όπως υποδεικνύουν είναι άκρος ρυψοκίνδυνη καθώς το ποτηγιάρισμα λεωφορείων και οχημάτων στους κακώς συντηρημένους δρόμους που οδηγούν στη Μέκα και τη Μεδίνα, τις δύο ιερότερες πόλεις για τους μουσουλμάνους, αποτελούν επικίνδυνο συνδυασμό. Απόδειξη, ένα ακόμη τροχαίο που συνέβη στο ίδιο σημείο αμέσως μετά την τραγωδία. Από το 2016 και εντεύθεν, συνολικά 78 προσκυνητές και ταξιδιώτες έχασαν τη ζωή τους σε δυστυχήματα με λεωφορεία στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τη Μεδίνα με τη Μέκα.